πες μου που γυρνάς στα βράδια, που γυρνάς στα σκοτάδια, που νύχτα περπατάς δεν αντέχω, θέλω να μάθω σε ποια στέκια ξενυχτάς. Ότι... Που γυρνάς στα βράδια. Ό,τι είναι τριντάφια και τα μαντούπα, έτοιμοι μου είστε. Λοιπόν, ο Φίλιππος θέλει να συμπληρώσει για τη Ρούλα και την Ελένη κάποια πραγματάκια. Έλα, δώσε και σε το δικό σου χτύπημα. Δώσε και σε το χτύπημα σου, αποτελείωσε τη Ρούλα. Λοιπόν, από τις δηλώσεις που έκανε παλιά και στο περιοδικό Νήτρο η Ρούλα Κορομιλά, εγώ βλέπω ότι ναι, μεν η Ρούλα Κορομιλά άνοιξε αυτόν τον δρόμο και τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες. Βλέπω όμως να βγάζει μία κακία στο ότι, okay, μπορεί μετά από κάποια χρόνια να άφησε την τηλεόραση για οποιονδήποτε λόγο. Αλλά δεν λες αυτά τα πράγματα. Επίσης, θυμάμαι την Παρασκευή στη συνέντευξη που είχαμε δει ότι έλεγε ότι κάποιοι δεν την θέλανε για να γίνει παρουσιάστρια και όλα αυτά. Και εγώ βλέπω κάτι αντίθετο πάλι από τη Ρούλα Κορομιλά, ότι αντί να βοηθάει και αυτή να δίνει το βήμα στις νέες παρουσιάστριες, δεν μπορείς να λες από τη μία το ένα πράγμα και μετά να το αναιρείς κατευθείαν. Όταν η Ρούλα ήταν υπεύθυνη ψυχαγωγικού στο Ράφα, υπάρχουν πολλά παράπονα. Και έχει εκφραστεί ευθέως με ονοματεπώνυμο η Κατερίνα Καινούργη, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η Ρούλα έκανε τα δύνατα δυνατά η Καινούργη να μην κάνει αυτό που έκανε. Δηλαδή να μην μπει στο χώρο ως παρουσιάστρια και να μην καταξιωθεί αν θέλεις. Επίσης, η ματαιοδοξία μερικές φορές σε οδηγεί σε λάθη. Τι θέλω να πω και πού θέλω να εστιάσω. Κανείς δεν ξεχνάει τη συνύπαρξη της Ρούλας Κορομιλά με τον Μένιο Φουρτιώτη. Και το κλείνω εδώ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Όχι. Αυτά ήθελα. Νομίζω και τα φόπλα και την έβαλα. Να προσέχουμε λίγο κάποιες φορές τι λέμε και να θυμόμαστε και τις παλιές δηλώσεις. Ακούστε, είπα κάτι και το κλείνω εδώ. Έτσι. Πάμε στο δεύτερο πολυσυλλεκτικό. Θέλετε? Φύγαμε. Να κάνουμε ζάπινγκ στη τηλεόραση, να δούμε τι γίνεται, τα καυτά νέα της showbiz και όλα αυτά μαζί. Αμέσως τώρα, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους και ελπίζουμε να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ, στο πιστό καθημερινό μας ραντεβού, για να σας ενημερώσουμε για ό,τι έγινε το Σαββατοκύριακο στη Showbiz. Ξεκινάμε αμέσως με τη μία και μοναδική Μαρινέλα, που μίλησε στις κάμερες με αφορμή τις εμφανίσεις που θα κάνει στην Αθήνα με το Θανάση Πολυκανδριώτη. Είναι φίλος χρόνια και έχω τραγουδήσει βέβαια και δικά του τραγούδια. Άσχετα δεν γίνανε επιτυχίες, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και αυτός με αγαπάει και να δούμε τι θα κάνουμε φέτος εδώ. Ελπίζω πάρα πολύ καλά να πάμε. Για να φανταστείς, θα είμαστε επί σκηνής περίπου 36-37 άτομα. Φέρτε μικρόφωνα, πρώτη ομόφωνα. Η συμμετοχή σας στο Ύστερα ήρθαν οι μέλησες έχει αφήσει εποχή. Σκεφτήκατε ξανά να συμμετάσχετε σε κάποια σειρά? Όχι, ήταν για 8 μήνες. Μαρτύρησα. Μαρτύρησα με την καλή άποψη. Βεβαίως, σηκωνόμουν 6 το πρωί, πρέπει να ήμουν στο γύρισμα 7.30 και γύριζα σπίτι μου πάλι 7.30-8 το βράδυ. Τι ήταν ωραίο πράγμα αυτό τώρα. Εγώ δεν είμαι συνηθισμένη, μα δεν είμαι ηθοποιός για να πω «Α, δεν με νοιάζει, αυτή είναι η δουλειά μου». Κι όμως καθόμουν εκεί φαντάρος, γιατί αν δεν είσαι φαντάρος στη δουλειά σου, δεν κάνεις τίποτε. Έχω να τραγουδήσω 50 χρόνια. Δεν μπορώ. Μια δοκιμή κάνουμε. Δεν ακούω εμένα, δεν είναι η φωνή μου. Είδατε και τη Χάρη της Αλεξίου στο ρόλο της στην σειρά του Παπακαλιάδη, στο Δυστυχώς, Μαέστρο. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να δω κανένα επεισόδιο, αλλά θα τα δω μαζεμένα τα επεισόδια. Έχω μάθει και είμαι πολύ χαρούμενη για τη Χαρούλα. Mm. Είναι σπουδαία, σπουδαία. Δηλαδή θα πω ότι σταμάτησε μια σπουδαία τραγουδίστρια να τραγουδάει, αλλά... Νομίζω ότι γεννήθηκε μια σπουδαία ηθοποιός. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό για τη Χαρούλα. Ποια είναι τα συναισθήματά σας όταν νεότεροι καλλιτέχνες κάνουν επανεκτελέσεις δικά σας τραγούδια? Μακάρι! Το χαίρομαι πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Περιμένω πια να βγει μία να πει την Πέτρα. Αυτή την Πέτρα που δεν την έχει πει καμία. Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε στην εκπομπή της Face Κορδά με αφορμή τις εμφανίσεις που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη.
θέλω να μου πεις αν σε πήρε η Άντζελα Δημητρίου τηλέφωνο όταν έκανες αυτό το βιντεάκι με την κόντρα τους, με την Κέτη Γαρμπή. Πρώτα απ' όλα η Άντζελα νομίζω δεν έχει καμία κόντρα. Δεν ξέρω, με την Κέτη δεν έχω μιλήσει, αλλά η Άντζελα νομίζω ότι είναι πια σε μία σφαίρα που δεν την αγγίζει οτιδήποτε. Και σήμερα θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, γιατί μου έφερε μία υπέροχη γούνα δική της για να κάνω φωτογράφηση. Αλλά και η Κέτη έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν νομίζω ότι. Αν και δεν μου απάντησε και την Γαρμπή, ελπίζω και τούλα μου να μην έχει θυμώσει, γιατί θα μελαγχολήσω. Ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν με τον Ντάνο, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και την κόντρα που ξέσπασε με τον Γιάννη Σμαραγδί. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω τελειώσει καμία σχολή. Δεν έχω, δηλαδή, έκανα με εκ των υστέρων, όταν βρέθηκα από το Κομωτής ξαφνικά με ένα λεξίπτωτο στο κέντρο αυτής της δουλειάς. Την πόρτα εμένα λοιπόν μου την άνοιξε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης. Ήμουν ένας Κομωτής από την Πάτρα που είδε ένα δοκιμαστικό που είχα κάνει για μια διαφήμιση και μου έδωσε την ευκαιρία να πάω να με δει. Θεωρώ για μένα πάρα πολύ περιοριστικό και σχεδόν φασιστικό να μην επιτρέπεται σε ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν και να παίξουν κάτι από ανθρώπους που είναι της τέχνης. Για μένα δεν είναι τέχνη αυτό. Η Βάσια Τριφίλη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Open Weekend για όλους και για όλα. Ναι, είναι ωραία εκπομπή του. Είναι προσεγμένη καταρχήν. Και έχει και κάποιους συναδέλφους μου, Σταμάτο Φασουλή, ας πούμε, καμία σχέση με σοου. Δεν είχε ποτέ ταλέντο ιδιαίτερο στο σοου. Εκεί ο Σταμάτη. Δεν τον συμπαθώ κιόλα. Σου εύχομαι να μην τον μάθεις. Φαντάξου, κάνω το σταυρό μου. Κάτι σας έκανε όμως προφανώς για να μην θέλετε. Όχι, δεν μου έκανε προσωπικά. Θα τον είχα σφάξει, γιατί εγώ δεν είμαι και καλός άνθρωπος. Το λέω για να μην σε στεναχωρέσει όπως στεναχώρησε πολλούς από εμάς, συναδέλφους μου. Στεναχώρησε στη σκηνή πάνω, στο... Και στο πεζοδρόμιο, μπορώ να σου πω. Δεν έχει... Δεν διαλέγει τόπους. Είναι στο ίδζι του ανθρώπου αυτό. Να προσβάλλει. Θα μιλάω τώρα για το Φασουλί. Η κάμερα της εκπομπής «Ποιος είναι πρωινιάτικα» συνάντησε τον Δημήτρη Σταρόβα και μίλησε μεταξύ άλλων και για τα τηλεοπτικά του σχέδια. Βρεθήκατε στο Sky στην ίδια ζώνη που ήσασταν και πέρσι. Πώς νιώθετε? Σαν να μην πέρασα μια μέρα. Πολύ οικεία. Έχουν ακουστεί διάφορα ότι η Μαρία καλεί κόσμο στο πάνελ για να δει κάποιες αλλαγές που μπορεί να κάνει στο μέλλον. Δεν ξέρω. Εγώ με χαρά μου πάντως, γιατί και την αγαπώ τη Μαρία, την εκτιμώ, την ξέρω και πολλά χρόνια. Θα επιστρέφατε στο Sky μετά από τόσους μήνες? Παντού θα επέστρεφα, γιατί όχι. Με τον Γρηγόρη Κουντάρα και την Ναταλή Κακαβά μιλάτε? Βέβαια, πώς δεν μιλάμε. Γνωριζόμαστε και πριν βέβαια, κυρίως με τον Γρηγόρη, οπότε πάμε, βγαίνουμε, τρώμε μαζί. Όταν τελειώσατε το Σαββατοκύριακο, πώς και δεν πήγατε σε κάποια άλλη εκπομπή? Εντάξει, δεν είναι και το αντικείμενό μου, ωραίο, ότι... Πρέπει σόν και καλά να είμαι σε κάποια εκπομπή. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, υποτίθεται κυρίως. Το κάνω έτσι σαν με ευχαρίστηση, γιατί είμαι βολική αρκούδα και προσαρμόζομαι παντού. Θα κάνατε το επόμενο βήμα γενικά στη σχέση σας, το έχετε σκεφτεί? Μπορεί το 23, που είναι και ένα νούμερο ωραίο. Μιλάμε και συχνά με τον Γρηγόρη, είμαστε φίλοι έτσι κι αλλιώς πέρα από τα τηλεοπτικά. Και τον αγαπώ παντά. Σας λείπει η εκπομπή που κάνατε μαζί και παλιότερα και τους Καρντάσια? Εντάξει, όλα αυτά είναι ωραίες αναμνήσεις, μωρέ, μες στο κεφάλι μου. Δεν είμαι νοσταλγός του παρελθόντος. Από όλες τις εκπομπές που έχετε περάσει, ποια είναι η πιο αγαπημένη σας? Το Your Face, γιατί ήταν το πιο ξεκούραστο και με την καλύτερη αμοιβή. Το Just the Two of Us κάθε χρονιά έχω πρόταση, αλλά δεν μπορώ να πάω εκεί σαν... Στην Επιτροπή δεν ξέρω, ίσως. Έχει πολλή δουλειά, ρε παιδί μου, αυτό. Θέλει, για να είμαστε ειλικρινείς, πολλές πρόβες, πολύ αυτό, πολύ προετοιμασία. Και δεν ξέρω. Και τώρα έρχεται το καιρό και αυτό ερώτημα. Ποια είναι η πιο βολική αρκούδα της ελληνικής τηλεόρασης? Ο Δημήτρης Σταρόβας. Δικό σας. Νομίζω, ναι. Συμφωνώ. Και τον βλέπω αρκετά ανοιχτό έτσι σε προτάσεις. Εκτός αν θέλουν πολλές πρόβες, μάλλον. Κοιτάξτε, κατά κύριο επάγγελμά του είναι το να είναι μουσικός, τραγουδιστής και όλα αυτά. Ναι. Και όπως είπε και ο ίδιος. Είναι φοβερός μπασίστας. Ναι. Και όπως είπε και ο ίδιος, του είναι σαν χόμπι το θεωρεί. Το να είναι στην τηλεόραση σε κάποιο πάνελ, βέβαια δεν θεωρεί ότι είναι η δουλειά του. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, θέλει να είναι κάτι που να τον ξεκουράζει. Όπως το Your Face Sounds Familiar, που πήγαινε εκεί, κριτής, σχολίαζε, που πάλι ήταν μεν στο αντικείμενό του, αλλά δεν είχε πολλά πράγματα να κάνει. Είχε την καλύτερη αμοιβή, παιδί μου. Και, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι να πηγαίνεις με κέφι και χαρά
να κάνεις αυτό που θέλεις και σ' αρέσει και σου αρμόζει να κάνεις και να πληρώνεσαι αδρά. Όχι. Διότι το μεσημεριανό που έκανε στο Sky, για όσους βλέπουν τις εκπομπές τις δικές μας, νομίζω ότι έτσι πολύ εύκολα βγαίνουμε. Ένα λεπτό πριν ερχόμαστε. Θέλει δουλίτσα και προετοιμασία, θεματολογία, τι θα πούμε, πώς θα κινηθούμε, πού θα στοχεύσουμε, τι θα απορρίψουμε και όλα αυτά. Στην Κριτική Επιτροπή δεν θέλει ούτε πρόβα. Δεν θέλει πρόβα. Βλέπει του διαγωνιζόμενου, λε τι να πει και τελειώνει. Μια χαρά. Και δει τη βαθμολογία σου. Να αφήσουμε το Δημήτρη Σαρόβα να πάμε στην Βάσια Τριφύλη. Η Βάσια Τριφύλη. Για άλλη μια φορά. Κάθε φορά που. Έδωσε πόνο. Ναι, κάθε φορά που η Βάσια Τριφύλη λέει κάτι, ανακαλύπτουμε και κάτι. Εδώ ανακαλύπτουμε ότι στα μάτια του Σουλή, όπω διαστόμω η Βάσια Τριφύλη. Λέει ότι έχει στεναχωρήσει πάρα πολλούς συναδέλφους και μάλιστα στο τέλος λέει με το Φασουλή θα ασχολούμαστε τώρα. Και ότι εμένα δεν τόλμησε να μου κάνει κακό γιατί χαρτολογώντας είπε ο κακός άνθρωπος, θα το έκανε κακό. Καλά, χαρτολογώντας τώρα που... μεταξύ σοβαρού και αστείου νομίζω. Ναι, εννοείται. Το κατοκεράβνωσε για τα καλά. Και λέγοντας τι δουλειά έχει ο Σταμάτης με τα σοου. Κάτι που δεν αγαπάει. Ναι. Είναι νομίζω, ερχόμαστε στη δήλωση του κυρίου Σταρόβα όσον αφορά για το χρηματικό ποσό. Μπορεί ο Σταμάτης Φασουλής να είναι στο Jazz the Tova, σε αυτό το λαμπερό show, γιατί παίρνει αμύβετος... Ναι, αλλά το ξεκίνησε από εκεί για να δείξει ότι τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Και να αφήσει το υπονοούμενο, και μπορεί για τα λεφτά που πήρε, εννοείται και δεν μας αφορά και ο καθένας σου θέλει να στρώγει τον εαυτό του, αλλά το υπονοούμενο ότι εσύ... Αυτά και δεν τα ξέρεις και μπορεί και να τα θεωρούσεις και δεύτερα. Ναι. Και να μην φερώσω και σωστά σε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να ασχολούνται και με αυτό το συγκεκριμένο θέαμα. Δηλαδή το υποτιμάς και τώρα πας και σε πληρώνει κιόλας. Άφησε πολλά υπονοούμενα σε αυτές τις δηλώσεις η Βάσια Τριφύλη. Και πόσο μάλλον όταν που είπε και ήδη ότι δεν έκανε κάτι σε αυτήν. Δηλαδή όταν. Γιατί αυτά τα πράγματα τα λες για κάποιον άλλον όταν σε κάνει σε σένα κάτι. Οπότε. Ποιος κάτι έχει ακούσει όμως. Ναι, ανοίξουν τα στόματα για το Σταμάτη Φασουλή, αν υπάρχουν. Και τώρα ξαφνικά, ναι. Φαντάζεσαι από εκεί που είναι κεραυνός εν ηθρή αυτό που έκανε η κυρία Τριφύλη τώρα. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχει συνέπειες. Θα έχει συνέπειες και συνέχεια σίγουρα. Θα δούμε. Αγάλη γίνεται η αγούριδα μέλη και όποιος έρθει σκοντάφτει και λίγη υπομονή να δούμε αν θα υπάρχουν απόνερα. Και από τη Βάσια Τριφύλη πάμε στον Τάκη Ζαχαρά, τον αγαπημένο, που είπε. Κάτι πολύ σωστό. Δεν είπε σωστό. Κάτι πολύ σωστό για κάποιους, να. Κάτι μη σωστό για κάποιους άλλους. Λέει ότι εγώ δεν ήμουν, δεν σπούδασα ηθοποιός. Με ανακάλυψαν, κομμωτής ήμουνα και βέβαια βγήκε σε καλό και φάνηκε ότι έχει και μεγάλο υποκριτικό ταλέντο. Κοιτάξτε, συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που λέει ο Τάκης Ζαχαράτος, διότι βλέπουμε και τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ταλέντο. Οπότε, όταν κάποιος έχει ταλέντο, ρε παιδί μου, στην υποκριτική ή σε οτιδήποτε άλλο. Πάει και σε μια σχολή. Δεν είναι τόσο απαραίτητο. Γνώμη μου το αυτό που θα πω. Να ασχοληθεί και με την υποκριτική που ο ίδιος είπε ότι αργότερα το έκανε. Αλλά δεν είναι όλοι ταλέντα. Παιδιά, εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα και γενικά είμαι πολύ διχασμένος, πραγματικά σου το λέω. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι πολύ διχασμένος και θα σου πω γιατί, Χρήστο μου. Εσύ δεν είσαι και την ξέρουμε την άποψή σου, μην ξαναπούμε τα ίδια. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Θα πάρω παράδειγμα από τη δικιά μας τη δουλειά. Έτσι. Του δημοσιογράφου, του παρουσιαστή. Υπάρχουν σχολές πλέον. Φυσικά. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν παιδιά που βγαίνουν από εκεί. Ναι. Δεν ξέρουν ούτε λέξη να αρθρώσουν, ούτε το όνομά τους να γράψουν. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Όχι, άλλο, όχι. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Πάντα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν έχουν πάει σε καμία σχολή. Γιατί να μην πάνε και σε μια σχολή. Άφησε με να τελειώσω. Ναι. Και διαπρέπουν στην παρουσίαση και στη δημοσιογραφία. Ναι. Με άλλους τρόπους. Όχι. Με θεμητούς τρόπους. Άκου, ονόματα. Τάσο μου, εγώ έχω πολύ καλό μπλα μπλα να πάω αύριο σε ένα δικαστήριο και να το παίξω δικηγόρος. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ. Παιδί. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Γιατί, ξέρεις κάτι, δεν αρέσει όταν ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Και για τους γιατρούς που δεν χειρουργούσαν και όλα. Ναι. Συμφωνώ και εγώ σου είπα, είμαι διχασμένος. Εγώ είμαι υπέρ της λογικής. Υπάρχουν δραματικές σχολές. Το να έχει κάποιο ταλέντο είναι πολύ χρήσιμο και το ταλέντο και μπράβο του. Αλλά αυτό το ταλέντο για να το αναπτύξει με τον κατάλληλο τρόπο πρέπει να πάει σε μια δραματική σχολή. Αυτό το ταλέντο. Άκουσε με. Αν αυτό το ταλέντο στη συγκεκριμένη περίπτωση του Τάκη Ζαχαράτου υπερκερνάει και προσπερνάει τις γνώσεις που το έδινε μια σχολή, καλά κάνει και την πήγε. Γιατί το αυταπόδεικτο το βλέπουμε μπροστά μας. Την καριέρα που έχει κάνει ο Τάκη Ζαχαράτος σαν ηθοποιός και σαν μήμος δεν την έχει κάνει κανένας. Εγώ πιστεύω πως όσο ό,τι ταλέντο και να έχει κάποιο πρέπει να το εξελίσσει μέσω μια σχολή. Δεν θα ισοπεδώσουμε και θα καταργήσουμε τις δραματικές σχολές. Αυτά παραδείγματα τα οποία δεν ψεύδουν αυτό.
Ωραία, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Άκουσε μία από τις πιο πετυχημένες παρουσιάστρες και ηθοποιούς είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Είναι. Καμία σχόλια. Ναι. Να σου πω λοιπόν ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν βγει από talent show που είχαν το ταλέντο και ήταν τα παιδιά θαύματα μουσικά και μετά εξαφανίστηκαν. Και γιατί απλά πράγματα, δεν προχώρησαν κάποια μαθήματα προφανώς ή κάτι τέτοιο. Το να έχεις ένα ταλέντο είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε κάθε δουλειά, αλλά μόνο το ταλέντο. Όταν λες εγώ έχω ταλέντο και δεν θα πάω σε δραματική σχολή. Αλλά εγώ έχω ταλέντο εσύ... και δεν θα πάω σε σχολή δημοσιογραφία. Εσύ όμως δεν είσαι αυτός που θα πει προχώρα ή δεν προχώρα, το κοινό. Και το κοινό όταν καθιερώνει τον Τάκη Ζαχαράτου που δεν έχει πάει σε μια σχολή, γι' αυτό σου λέει είμαι διχασμένος. Συμφωνώ και με αυτό που λες εσύ, συμφωνώ και με αυτό που λέει και ο Φίλιππος όμως. Κατάλαβες. Και με αυτό που λέει ο Τάκης. Τι πιο αυταπόδεικτο. Να αφήσουμε τον Τάκη Ζαχαράτου. Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι, μην λέμε να μας άμε πάλι τα ίδια, γι' αυτό είπα είμαι διχασμένος με κάποιες τιμές. Εγώ είμαι το υπέρ. Και να πάμε πού. Στη Μαρινέλα. Εντάξει. Ποια σχολή έχει βγάλει η Μαρινέλα. Α, πες μου εσύ τώρα, Χρήστο. Ποιο μάθημα παρακολούθησε η Μαρινέλα φωνητικής. Ποιο υποκριτικό σχολείο παρακολούθησε η Μαρινέλα. Ξέρεις, και όταν έπαιξε στις Άγριες Μέλισσες, ρεκόρ έκανε η ΕΡΤ. Και η παρουσία της ήταν υποψήφια για να πάρει το βραβείο. Κατάλαβες τι λέω. Ξέρεις, ο τελικός κριτής είναι ο κόσμος. Πολύ σωστά ότι για να το εξελίξεις, καλό θα είναι να πας. Και από εκεί πέρα, αν δεν θέλεις όμως να το εξελίξεις, γιατί πιστεύεις ότι με το τελείο. Πάλι με γεια σου, με χαρά σου. Αφού σε αποδέχεται ο κόσμος. Ναι, αλλά αφού σε αποδέχεται, θα ακούσει όμως. Θα πρέπει να δεχτείς και οποιαδήποτε σχόλια αρνητικά από αυτού του θέματος. Εδώ και αυτοί που έχουν πάει στη σχολή τα ακούν τα σχόλια, δεν τα ακούσουν αυτοί που δεν πήγαν. Πλάκα μου κάνεις και τώρα. Έλα, Φίλιππ. Όσον αφορά για την κυρία Μαρινέλα, όσον αφορά στην υποκριτική που έκανε, ας πούμε, ένα ρόλο guest. Εντάξει, δεν έκανε guest. Πρωταγωνίστρια ήταν. Βασική πρωταγωνίστρια ήταν. Ναι. Ήταν, ας πούμε, για μία σεζόν. Δεν είναι ότι το κράτησε και πορεύτηκε. Η γυναίκα, ότι άμα ξυπνάς από τις 7 η ώρα και γυρνάς 7 η ώρα το βράδυ, καταρχήν το βιολογικό ρόλο τόσα χρόνια της Μαρινέλλας, της κυρίας Μαρινέλλα, λειτουργεί βράδυ. Δεν μπορείς να τη βάζεις από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Το άλλο που ήθελα να πω επίσης εδώ στο θέμα με την κυρία Μαρινέλα, που είπες ότι δεν έχει κάνει κάποιο μάθημα φωνητικής ή οτιδήποτε που δεν το γνωρίζω κιόλας. Παιδιά, δεν υπήρχαν σχολές. Πού τα κάνει αυτό. Τότε ήταν άλλες εποχές. Αυτό δεν λέμε. Δηλαδή, τι αποδεχόταν ο κόσμος. Έπρεπε δηλαδή να έχουν κάνει μαθήματα. Ήταν πιο εύκολο. Αυτό σημαίνει ότι αν υπήρχαν σχολές δεν θα πήγαινα. Είσαι τότε πολύ πιο δύσκολο να καθιερωθεί. Γιατί τότε ήταν μόνο το ταλέντο. Τώρα είναι η τεχνολογία. Τότε. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να καθιερωθείς και να σε εμπιστευτούν όλα αυτά τα μεγαθύρια να σου δώσουν τραγούδια. Γιατί τότε πήγαινες μόνο με τη φωνή και όχι με άλλους διάφορους τρόπους. Και τότε υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο και μετά μία τηλεόραση. Και για να γίνεις αναγνωρίσιμος. Ναι, ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ήταν και υπήρχαν πολύ πάρα πολλές τραγουδίστρες, αν νομίζω δεν υπήρχαν. Τώρα γίνεσαι πολύ πιο εύκολα αναγνωρίσιμος. Και δεν ξεχάσω τώρα, συγγνώμη κιόλας για αυτό που θα επικαλεστώ. Δεν θυμάμαι την εκπομπή. Την άκουγα στο ραδιόφωνο μέσα στα μάξι, στην κρατική ραδιοφωνία. Είχε βγει ένας μεγάλος δημιουργός και είχε πει ότι είχε απορρίψει, είχε μια συνάντηση με την πόλη πάνω για να της δώσει ένα τραγούδι. Η πόλη πάνω του είπε: θα πάω για ηλιοθεραπεία, επειδή ήταν καλοκαίρι. Και έκανε demo με τη Μοσχολιού και έτσι ανακάλυψε τη Μοσχολιού και της έδωσε το τραγούδι και έκανε επιτυχία Μοσχολιού. Κατάλαβε. Δηλαδή και τότε δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, να αφήσουμε και την Μαρινέλα που είπε ότι η Χάρης Αλεξίου έχασε το τραγούδι, αλλά γεννήθηκε μια σπουδαία ηθοποιός. Η Χάρης Αλεξίου όμως έχει σπουδάσει. Έχει σπουδάσει υποκριτική. Είναι. Έχει σπουδάσει υποκριτική. Λοιπόν, πάμε και στην Ελεονόρα Μέλετη γρήγορα. Να δούμε πήγαμε. Τι είπε. Γιατί η κόρη της νομίζει ότι στο Μέγκα η μαμά της κάνει κάτι άλλο εκτός από την παρουσίαση. Για να δούμε τι είπε η Ελεονόρα. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που αν θα τη δει κανείς, σίγουρα θα βρει κομμάτι του εαυτού του μέσα. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο το έργο. Το έχει γράψει ένας Ιταλός, ο Πάολο Τζενοβέζε. Είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά που γίνεται ανάμεσα σε ζευγάρια και ο ένας μπορεί να έχει πρόσβαση και να διαβάζει και να μαθαίνει τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος στη συσκευή του. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα σε αυτή την παρέα. Πήρατε την απόφαση να τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Εμένα πριν ξεκινήσω την πορεία μου στην τηλεόραση, η δουλειά μου ήταν αυτή. Ήμουν μεταφράστρια και έτσι μπήκα στο χώρο. Έκανα μεταφράσεις για περιοδικά, για εφημερίδες και ουσιαστικά αυτό μου άνοιξε την πόρτα για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθείς ο σύζυγος ποτέ να σας βάλει σε κάποια παράσταση να σας δούμε και εσάς το σανίδι. Σαν τρελός. Αλλά γιατί δεν έχει ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί ποτέ αυτό. Γιατί ο Θοδωρής πιστεύει ότι ο Καραγκιόζης που μπορεί να είμαι στο σπίτι, ξέρω εγώ, ανάμεσα στις παρέες, θα μπορέσω να το κάνω και δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία.
υπάρχει ποτέ. Είναι από τα πράγματα που λέω ποτέ. Η κόρη σας παρακολουθεί, σας έχει δει ποτέ? Δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι δουλειά κάνει η μαμά. Μα τη ρωτήσει τι δουλειά κάνει η μαμά. Η μαμά είναι στο Μέγκα και κάνει υπογραφές, θα σου πει. Γιατί έχει δει λίγο που υπέγραφα τα βιβλία, ξέρει τι πάω στο Μέγκα. Αλλά τι ακριβώς κάνω δεν το έχει αντιληφθεί. Το καταλαβαίνει μόνο όταν έχουμε κάποια αργία που είμαστε στο σπίτι και τις βλέπουμε μαγνητοσκοπημένες. Εγώ μου λέει και εκεί και εδώ. Δεν καταλαβαίνει πώς γίνεται. Έχετε στο μυαλό σας να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένεια? Προς το παρόν όχι. Ναι, είναι κάτι το οποίο καλούμε να απαντήσει αρκετές φορές, αλλά νομίζω πως έχω αυτή τη στιγμή τις τέλειες ισορροπίες και δεν νιώθω ότι θα ήθελα να τις διαταράξω προς το παρόν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ούτε για το πρώτο ήμουν έτοιμη. Η μαμά είναι διευθύντρια και βάζει υπογραφές. Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά άποψη. Ναι, ό,τι θέλει πιστεύει. Το παιδί μικρό είναι ακόμη, ό,τι θέλει. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χρήστο, τη Ραφαήλ και τον Φίλιππο και όλους σας που ήσασταν εδώ σήμερα στο παρεάκι. Να ζητήσω συγγνώμη μέσα από το κοντρόλ που φωνάζει που να έχω κλείσει εδώ και αρκετά λεπτά. Τέτοια κάνει, Τάσο. Τέτοια κάνω, σαν τα σκάφη δεν άκουγα. Συγγνώμη, μια φορά γίνω κι εγώ κουφός. Λοιπόν, αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν λησμονείτε πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβη μου. Bye.